Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τους ποσοτικοποιητές τους λεγόμενους, δηλαδή εκτός από τα αστεράκια το οποίο είναι 0 ή περισσότερες φορές, παρέχονται και άλλοι τρόποι οι οποίοι πάλι κάνουν επανάληψη του πεδίου εφαρμογής τους, έτσι. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικά, έχουμε και λέμε το αστεράκι λοιπόν είναι το 0 ή περισσότερες φορές. Μετά έχουμε το και, το οποίο είναι μία ή περισσότερες φορές. Πρέπει λοιπόν να εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά το σύμβολο. Έχουμε το ερωτηματικό, το οποίο είναι το πολύ μία φορά, δηλαδή ή θα εμφανίζεται ή δεν θα εμφανίζεται. Μετά έχουμε το συντακτικό που χρησιμοποιούμε άγκιστρο, ανοίγει, άγκιστρο κλείνει, και αμέσως μετά του λέμε από τόσες μέχρι τόσες φορές, νη ως μη φορές. Και παραλλαγές στο συντακτικό, αυτό εδώ, νικόμα, όπου είναι τουλάχιστον οι φορές, και έχουμε επίσης και την παραλλαγή, όπου δεν βάζουμε τίποτα και αυτό σημαίνει ακριβώς νη φορές. Πάλι, σε όλους αυτούς εδώ, το C είναι είτε ένας χαρακτήρας, έτσι, επαναλέβω αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, τουλάχιστον μία φορά, ή μπορεί να είναι και ακολουθία χαρακτήρα, η οποία πρέπει να εντίθεται υποχρεωτικά μέσα σε παρενθέσεις, ακριβώς όπως το είδαμε και πριν, έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε μερικά παραδειγματάκια και έτσι στην ουσία έχουμε την έννοια της επανάληψης. Με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε και συνδιευκρινίζουμε κιόλας το πεδίο εφαρμογής το οποίο εφαρμόζεται ο κάθε ποσοτικοποιητής. Να ξεκινήσουμε. Πάμε στο πρώτο. Να διαβάσουμε την κανονική έκφραση. Λέει, ξεκινάς με α και αμέσως μετά πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα β. Για να δούμε η συμβολοσυρά τι λέει. Πράγματι ξεκινάει με α και αμέσως μετά έχει δύο β, το οποίο πράγματι είναι τουλάχιστον μία φορά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα περιμένουμε true. Πάμε στο επόμενο, εδώ έχουμε, θα επαναλάβεις μεγάλη προσοχή το α στην αρχή, μάλλον θα ξεκινήσεις με το α και αμέσως μετά έχουμε αυτό εδώ το τμήμα. Βλέπεις τον χωρισμό τον έκανα βλέποντας τα άγκιστρα και ξέροντας ότι τα άγκιστρα είναι ποσοτικοποιητής, θα εφαρμοστεί σε αυτό το οποίο είναι αριστερά του, δεν έχει παρενθέσεις, άρα λοιπόν το β θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές. Ξεκίναμε α και επανέλαβε το β τουλάχιστον τρεις φορές. Δύο φορές το επαναλαμβάνει το β, άρα λοιπόν είναι false. Πάμε στο επόμενο, βλέπω τον ποσοτικοποιητή. Δύο ακριβώς φορές θα πρέπει να επαναλάβεις αυτό το οποίο είναι στα αριστερά του, το οποίο είναι στις παρενθέσεις, άρα λοιπόν είναι τα σύμβολα αβ. Δύο ακριβώς φορές και έτσι λοιπόν έχουμε εδώ τη συμβολοσυρά ABAB, πράγματι επαναλαμβάνει ακριβώς δύο φορές το AB και μας βγάζει true. Εδώ τώρα η μαγεία του copy-paste μάλλον μας έφαγε, οπότε ας του βάλουμε μία παραλλαγή. Εδώ τώρα θέλω να επαναλάβεις το αβ, πρόσεξε, όπου έχω βάλει ποσοτικοποιητή, μέσα στο ποσοτικοποιητή τώρα με αυτή εδώ, τι είναι αυτή που έκανα. Οπότε, τουλάχιστον, συγγνώμη, ακριβώς δύο φορές, τι, να ξεκινάς με το α και αμέσως μετά να έχεις τουλάχιστον ένα β. Αυτό μπορείς να το απλώσεις στο μυαλό σου, είναι σαν να έχεις αβ και αβ και, εντάξει. Άρα θέλω το α, θέλω τουλάχιστον ένα β, θέλω το α, θέλω τουλάχιστον ένα β. Η απάντηση που θα μου βγάλει θα είναι και πάλι true με αυτή τη στοιχειώδη αλλαγή. Πάμε παρακάτω να δούμε λίγο και τους υπόλοιπους. Έχουμε το ερωτηματικό, είπαμε είναι το πολύ μία φορά. Ξεκίναμε 2α και αμέσως μετά βάλε άλλα 2α το πολύ μία φορά. Πράγματι έχει βάλει τα 2α και έχει βάλει ακριβώς μία φορά που μπαίνει στο πολύ. Άρα λοιπόν είναι true η απάντηση. Και στο επόμενο τώρα έχουμε, θα βάλεις τουλάχιστον μία φορά δύο οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Έτσι, για γυρνά πίσω εσύ εκεί που ήσουν. Ωραία. Άρα αυτό τι είναι στην ουσία, είναι ή θα βάλεις 2, ή θα βάλεις 4, ή 6, ή 8. Άρα μιλάμε για ζυγό πλήθος, αλλά όχι 0. Και έτσι λοιπόν η απάντηση και πάλι είναι true, διότι τα 4α πράγματι είναι ζυγό πλήθος από α και όχι 0. Και εδώ τώρα έχουμε πάλι μια διαταραχή, για να τη δούμε, έχουμε το αστεράκι. Όσες φορές γουστάρεις, 0 ή παραπάνω, θα μου επαναλαμβάνει ζεύγη χαρακτήρων. Όμως έχει και μια τελεία στην αρχή. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα χαρακτήρα και αμέσως μετά να μου βάλει ζεύγη χαρακτήρων. Αυτός είναι ο ορισμός του περιττού αριθμού, έτσι. Δηλαδή αυτό θα είναι true αν η συμβολοσυρά έχει πρακτικά περιττό μήκος. Το τρέχουμε λιγάκι και βλέπουμε ότι πράγματι η απάντηση είναι false. Η συμβολοσυρά με τα 4α δεν έχει περιττό μήκος. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το οποίο γίνεται από πίσω, έτσι, εμείς πάμε και γράφουμε την κανονική έκφραση και αμέσως μετά πηγαίνουμε και τρέχουμε αυτή τη match, τώρα τη full match που τρέξαμε, και τρέχει από πίσω ένας αλγόριθμος, έτσι. Αυτός ο αλγόριθμος ο οποίος τρέχει, πρέπει να καταλάβουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο του, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αλλά πρέπει να το προσέξουμε. Οπότε, οι ειδικοί χαρακτήρες επανάληψης συγκεκριμενοποιούνται με δύο αλγοριθμικές παραλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Αυτό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει στο αστεράκι, ας πούμε, πρόσεξε,
αυτά τα οποία λέμε είναι για το αστεράκι, αλλά στη θέση του αστεριού μπορείς να βάλεις και τους υπόλοιπους quantifiers. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε λίγο τον αλγόριθμο. Οπότε, λέμε ότι ο αλγόριθμος ο οποίος εφαρμόζεται εσωτερικά είναι ένας άπλιστος αλγόριθμος, έτσι λέγεται στην ορολογία των αλγορίθμων. Τι θα κάνει δηλαδή, θα δοκιμάσει το τέριασμα μεγαλύτερου μήκους. Αν το επόμενο τέριασμα της κανονικής έκφρασης αποτύχει, θα δοκιμάσει το αμέσως μικρότερο τέριασμα. Τώρα, αυτό εδώ για να το καταλάβουμε από τα παραδείγματα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά φαντάσου ότι όταν βάζεις εσύ ένα αστεράκι, αυτό το οποίο θα κάνει για να κάνει το τέριασμα θα είναι ότι θα πάει πάνω στη σύμβολο σειρά, φαντάσου τη σύμβολο σειρά ότι είναι αυτή εδώ, και θα πάει και θα δοκιμάσει το μεγαλύτερο δυνατό τέριασμα το οποίο μπορεί να κάνει. Το αστεράκι είναι, είπαμε, μηδέν περισσότερες φορές. Οπότε, ας πούμε, πέσω το μήκος σύμβολου σειράς είναι, ας πούμε, 50, θα πάει και θα δοκιμάσει κατευθείαν το 50. Συνοηθήκαμε, δεν θα δοκιμάσει, δηλαδή, πρώτα να δω αν ταιριάζει με μηδέν χαρακτήρες και να απαντήσω όχι. Αμέσως μετά να ταιριάξω με ένα χαρακτήρα και να απαντήσω όχι. Μετά με δύο χαρακτήρες. Όχι, δεν το πάει έτσι. Πάει λοιπόν και κάνει κατευθείαν το μεγαλύτερο τέριασμα το οποίο μπορεί να κάνει. Αντίθετα, υπάρχει τώρα το συντακτικό όπου πηγαίνουμε μπροστά στο τέλος από έναν ποσοτικοποιητή και του κοπανάμε αμέσως κολλητά και το λατινικό ερωτηματικό. Εντάξει. Τότε, ο αλγόριθμος δεν θα είναι πια ο άπλιστος, αλλά θα είναι ο διστακτικός ο λεγόμενος. Το λένε και τεμπέλικο στην ορολογία ή και μίνιμαλ. Όπου θα δοκιμάσει το τέριασμα μικρότερου μήκους, δηλαδή πρώτα θα δοκιμάσει το τέριασμα της κοινής σύμβολου σειράς του αστεράκι, ας πούμε, μετά με το ένα, μετά με τα δύο. Αν αποτύχει, αν δηλαδή με την κοινή σύμβολου σειρά δεν επιτυχάνει, θα πάει αμέσως μετά και θα δοκιμάσει το σύμβολο σειρά μήκους 1, που κάνει, συγγνώμη, μία επανάληψη. Αν αποτύχει και αυτό, θα πάει στο 2, θα πάει στο 3 κτλ. Κτλ. Οπότε λοιπόν, αυτά ισχύουν και για τους υπόλοιπους quantifiers. Τώρα, στην πράξη, όπως θα δούμε σε επόμενο παράδειγμα, ενδέχεται να κοπανίσουμε εμείς ένα αστεράκι και να του λέμε οσουσδήποτε χαρακτήρες, αλλά να θέλουμε να κάνουμε το μικρότερο δυνατό τέριασμα. Οπότε θα έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει το ερωτηματικό το οποίο κάνει το μικρότερο δυνατό τέριασμα. Εντάξει. Τώρα, για να το δούμε αυτό το παράδειγμα, γιατί έτσι όπως εμείς κάναμε ως τώρα το μάθημα, έτσι, πάντα που πάμε και κάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό τέριασμα, το οποίο είναι ούτως ή άλλως μοναδικό. Υπάρχουν όμως άλλες μέθοδοι του ΑΡΗ. Όπου εκεί πέρα αυτό έχει τεράστια σημασία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα μια άλλη μέθοδο, θα τη δούμε και πιο αναλυτικά στο επόμενο μάθημα, αλλά πάμε να τις ρίξουμε μια ματιά. Είναι η Find All. Η Find All έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι επιστρέφει λίστα με διαδοχικές εμφανίσεις υποσυμβολοσυρών της text που ταιριάζουν στην ARI. Στην κανονική έκφραση την οποία έχουμε διοχετεύσει σαν όρισμα. Πάμε να το δούμε λίγο με ένα παράδειγμα και αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Εδώ έχουμε που λες μία σύμβολο σειρά, αυτή είναι εδώ, μία μεγάλη σύμβολο σειρά, απεικονίζει ένα κείμενο. Και εδώ τώρα πηγαίνουμε και του λέμε, πήγαινε και βρες μου μέσα σε αυτό εδώ το text, έτσι, όλες τις εμφανίσεις εκείνων των υποσυμβολοσυρών, οι οποίες ακολουθούν αυτό εδώ το πρότυπο. Σκέψτε το λίγο, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό τώρα, έτσι, δηλαδή είναι λίγο προχωρημένο σε σκέψη. Θέλω να πας και να βρεις μέσα στις συμβολοσυρές υποσυμβολοσυρές οι οποίες ταιριάζουν με αυτήν την κανονική έκφραση. Αυτό κάνει λοιπόν η Find All. Και θα μου τις επιστρέψει όλες αυτές τις υποσυμβολοσυρές σαν μια λίστα. Πάμε να διαβάσουμε λίγο την κανονική έκφραση. Τι λέει. Λέει, θα έχεις ένα κενό αρχικά. Αμέσως μετά, πρέπει, από το κενό πρέπει να έχεις το O. Αμέσως μετά μπορείς να έχεις οσουσδήποτε χαρακτήρες. Και αμέσως μετά πρέπει να έχεις πάλι ένα κενό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, η φιλοδοξία του είναι να βρει τις λέξεις εκείνες οι οποίες ξεκινάνε από O μέσα στο κείμενο. Και πώς κάνει το τέριασμα, πάει και χώνει ένα κενό αριστερά και δεξιά, και αμέσως μετά στην αναμεσάδα λέει: άκου να δεις, θέλω το O, και αμέσως μετά θέλω οποιοδήποτε χαρακτήρα. Και θέλω ένα κενό. Έτσι. Οπότε, αν το τρέξω τώρα αυτό, το αποτέλεσμα που θα πάρω δεν θα είναι ικανοποιητικό. Δες τι έχει κάνει. Πράγματι, το έχει ταιριάξει με όλο αυτό το πράγμα. Κοίτα, έχει πάει και λέει: κοίτα να δεις, εγώ βρήκα εδώ ένα κενό, αμέσως μετά εδώ βρήκα το O, και αμέσως μετά, συνεχίζοντας, μου είπε οποιοδήποτε χαρακτήρα. Οπότε, επειδή εγώ είμαι άπλιστος, γιατί είπαμε. Ο default τρόπος είναι να λειτουργήσει άπλιστα. Πάω και βρίσκω μέχρι αυτό εδώ το κενό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτό σημαίνει ότι σου βρήκα αυτή τη συμβολοσυρά και πολύ σου. Και να είσαι και ευχαριστημένος, ας πούμε. Καταλαβες. Γιατί όπως είπαμε, ο αλγόριθμος πώς δουλεύει. Το τέριασμα θα γίνει με άπλιστο τρόπο. Λέει θα δοκιμάσει το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ δεν δουλεύει, δεν δουλεύει, δεν δουλεύει, δεν δουλεύει, δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Οπ, δούλεψε λέει. Και εδώ σταματάει και μου το επιστρέφει πίσω. Εδώ λοιπόν. Ο άπλιστος τρόπος δεν μας κάνει. Πρέπει να πάμε να δοκιμάσουμε τον τεμπέλικο τρόπο. Και ο τεμπέλικος τρόπος σημαίνει ότι θα ξεκινήσεις με το μικρότερο δυνατό τέριασμα και θα το αυξάνεις όσο πηγαίνεις, έτσι. Οπότε, τι μου λέει, πήγαινε και βρες όλες τις εμφανίσεις
αυτού του πράγματος. Μόνο που έχει βάλει τώρα το ερωτηματικό, που σημαίνει ότι το αστεράκι θα δουλευτεί στον αλγόριθμο εσωτερικά με τον lazy τρόπο. Άρα, πηγαίνουμε και λέμε, πάει και βρίσκει το κενό το οποίο είναι υποχρεωτικό. Το πρώτο κενό είναι που βρίσκει είναι αυτό εδώ. Άμεσως μετά βρίσκει το O. Και τώρα πάει και αρχίζει και κάνει δοκιμές και λέει, για να βάλω τον επόμενο χαρακτήρα. Μάλλον, ας πούμε ότι το αστεράκι είναι, το επαναλαμβάνω, 0 φορές. Δεν μου κάνει. Γιατί δεν μου κάνει, γιατί ο επόμενος χαρακτήρας δεν είναι το κενό. Και αρχίζει και το αυξάνει και φτάνει μέχρι εδώ. Όπα, λέει, εδώ σταμάτα. Σταματάει. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει τώρα το τέριασμα, όπου έχει το κενό του στην αρχή, έχει το κενό του στο τέλος, έχει το O, και αμέσως μετά έχει κάνει το τέριασμά του και είναι το μικρότερο δυνατό τέριασμα το οποίο μπορούσε να βρει. Εδώ λοιπόν τώρα η Find All εσωτερικά πώς λειτουργεί, πια η συνάρτηση. Παίρνει αυτό το occasional που βρήκε, το κοπανάει στη λίστα ότι το βρήκε και τώρα συνεχίζει με την επόμενη διαδοχική εμφάνιση. Όταν λέω διαδοχική εκεί στη διαφάνεια, μάλλον δεν το έχω γράψει πολύ καλά. Εννοώ δηλαδή ότι πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή τώρα προχωράει και λέει, για να δούμε, θα ξαναβρω ένα κενό. Πρόσεξε, εδώ έχει σταματήσει το τέριασμα. Άρα λοιπόν τώρα πάει στον επόμενο χαρακτήρα και ξαναψάχνει να βρει κενό. Οπ, βρήκα ένα κενό, λέει. Αμέσως μετά λέει, μήπως έχει ο ου, και έχει το ου πράγματι. Κάνει τώρα τον τρόπο ο οποίος είναι ο τεμπέλικος και σταματάει εδώ και αυτό είναι το δεύτερο τέριασμα το οποίο μας επιστρέφει, το οποίο είναι αυτό εδώ. Συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο, προχωράμε. Προσπερνά όλα αυτά τα κενά, γιατί σε όλα αυτά τα κενά δεν κατάφεραν. Α, όχι, εδώ έχει ένα κενό, sorry. Εδώ λοιπόν σε αυτό εδώ το κενό πάει και βρίσκει πάλι ότι έχει το ου. Άρα λοιπόν το τρίτο κολοκύθι που επιστρέφει είναι αυτό εδώ. Και το τελευταίο κολοκύθι το οποίο επιστρέφει είναι αυτό εδώ. Άρα, όσον αφορά τον τεμπέλικο και τον greedy τρόπο, αυτό που θέλω να θυμάσαι εσύ είναι ότι αυτοί οι δύο τρόποι έχουν ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο στο full match που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αλλά έχουν σημασία σε άλλες συναρτήσεις, όπως ήταν αυτή η Find All, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Find All συνάρτηση, πήγαινε και βρες όλες τις εμφανίσεις του Αρή μέσα στο text, πηγαίνοντας από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτά λοιπόν, βαριά διαφάνεια είναι αυτή, να τη μελετήσεις με πάθος, σε παρακαλώ. Έτσι, έχουμε και τους εναλλακτικούς ποσοτικοποιητές και έχουμε και τους δύο αλγόριθμους, δηλαδή τον άπλιστο και τον τεμπέλικο.